Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο του Τυμπακίου, όπου σε λίγα λεπτά ο ΑΟ Τυμπακίου και ο Εργοτέλης θα αναμετρηθούν σε μια σπουδαία αναμέτρηση με πάρα πολύ μεγάλη σημασία βαθμολογικά για τους γηπεδούχους, όχι τόσο για τους φιλοξενούμενους του Εργοτέλη. Και έχουμε έναρξη στο παιχνίδι με τον Εργοτέλη στην μπάλα. Σαββουιδάκη θα συγκλίνει, θα γυρίσει. Παπανδρέου θα γυρίσει στην περιοχή, ο Μεταξάκης θα σουτάρει, απομακρύνει ο Μοιράση. Πρώτη μεγάλη στιγμή στο παιχνίδι. Να μάχονται, Πλατοκούκης θα απομακρύνει εκ νέου, με Ρέλες θα πάρει. Πολύ δυνατός. Θα βρει και στα αριστερά τον Χαϊντίνη. Θα γυρίσει εκείνος παράλληλα ο Μοιράση. Θα μπλοκάρει. Νέο γέμισμα στα χέρια του Χρήστου που με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει παραλίγο. Ίσως πάει και απευθείας ο Κουρουθιανάκης, για να δούμε. Στο 21, απευθείας πάει, η μπάλα έξω. Δεν ανησύχησε ο Μοιράση, η μπάλα έφυγε. Ωραία, θα αλλάξουν την μπάλα με τον Παπανδρέου να μπαίνει στην περιοχή, να σουτάρει με το Μοιράση να πέφτει, η μπάλα καταλήγει έξω. Επιλέγει τον Σαββουιδάκη. Από δεξιά με πολύ χώρο ο Σαββουιδάκης, τον εκμεταλλεύεται. Στεφανάκης, μια σέντρα καλή στην περιοχή. Προσπαθεί να πιάσει την κεφαλιά ο Μεταξάκης για λίγο. Άγγιξε την μπάλα, δεν την έπιασε όμως όπως θα ήθελε την κεφαλιά Ψαράκη. Με Ρέλες για τον παραθύρα με χώρο να σουτάρει. Θα το κάνει, Συρτό, Μοιράση. Θα πέσει στην αριστερή του γωνία και θα μπλοκάρει. Σαββουιδάκης. Ωραία για τον Μοιρέλες στα δεξιά. Θα γυρίσει εκείνο στην περιοχή. Πλατοκούκης πρώτος στο παραθύρα σε ένα σουτ. Ξανά ο Μοιράση στο κέντρο της εστίας θα μπλοκάρει. Θα πιέσει αλλά θα περάσει παλιά του παραθύρα για τον Χαϊντίνη. Δεύτερο δοκάρι καλή είναι για τον Μεταξάκη. Δοκάρι! Δοκάρι για τους γηπεδούχους το 41. Χότζα, πολύ ωραία τρίπλα του Χότζα. Αλλά υπάρχει αλληλοκάλυψη από τον Λούση και έχουμε το τέλος. Στο πρώτο ημίχρονο με τον Άουτι Μπαγίου και τον Εργοτέλη να βρίσκονται στο 0-0. Και έχουμε σέντρα στο δεύτερο μέρος με τον Άουτι στην μπάλα. Κουρουθιανάκης, καλή εκτέλεση στην περιοχή και φαλιά γκολ! 1-0 Μεταξάκης. Στο 51 ο ΑΟΤ βρίσκει τον τρόπο να ανοίξει το σκορ με στημένο, με την εκτέλεση του Κουρουθιανάκη, την κεφαλιά καρφωτή του Μεταξάκη στο πρώτο δοκάρι. Αυτή τη φορά ο Μοιράση δεν κατάφερε να αντιδράσει. Εκτελεί ο Κουρουθιανάκης δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Λούση έξω. Έστω και από K19 μεγάλων ομάδων της Ελλάδας. Χαϊντίνη τώρα θα περάσει. Θα σουτάρει γκολ! 2-0! Στο 57 ο Χαϊντίνη καταπληκτικό τέρμα. Τσίπησε την μπάλα. Απέφυγε τον Μαυροειδή και με ένα σουτ με το κουντουπιέ. Έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο που ο Μοιράση δεν μπορούσε να αντιδράσει. Πιεστή του Παπανδρέου. Καθαρά ο Παπανδρέου. Θα μπει στην περιοχή από δεξιά. Θα γυρίσει το Χαϊντίνη σουτ γκολ! 3-0. Ο Χαϊντίνη με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 65. Δίνει διαστάσεις τριάμβου στον νίκη πλέον του ΑΟΤ. Ψυχαράκης κρατάει με τον Αριστινίδη. Στα αριστερά ο Ντίστα μια μπέλα για τον Μιχελουδάκη. Ένα σούτ του Μιχελουδάκη πολύ ψηλά. Πλάγιο για τον ΑΟΤ. Ο Παπανδρέου στην περιοχή. Περνάει και τον τερματοφύλακα. Παπανδρέου κάνει τραγικό λάθος, καθυστερεί πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα ο Μοιράση να μπλοκάρει την μπάλα. Τσακυράκης πάει να περάσει και έχουμε τέλος στην αναμέτρηση με τον ΑΟΤ Μπακίου να παίρνει μια πολύ σπουδαία νίκη με 3-0. Επί του Εργοτέλη σπουδαία γιατί τον κρατάει στην πρώτη θέση με 2 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο Ηρόδοτο που κέρδισε και σήμερα.